το ανάκτορο τη Κνοσού και μαζί άλλα πέντε ανάκτορα που στόχο είναι να ενταχθούν στον κατάλογο μνημείων τη UNESCO, τέθηκαν σήμερα στο επίκεντρο σύσκεψη στην περιφέρεια Κρήτη, παρουσία του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου, Γιώργου Διδασκάλου, που επανέλαβε τη στόχευση για ανάδειξη των μνημείων μετά από τι επισκέψει και τι δηλώσει του προηγούμενου μήνε από την ίδια την Υπουργό Λίνα Μενδώνη, που είχε ξεκαθαρίσει Πω αυτή η προώθηση αποτελεί εθνικό στόχο. Είμαστε από την Κυριακή. Έχουμε ξεκινήσει με υπηρεσιακά στελέχη, με του διευθυντέ, την κυρία Κουντούρη, τον κύριο Βλαχούλη. Ε, Τι επισκέψει μα μαζί με του εφόρου μα και τα υπηρεσιακά μα στελέχη σε όλα τα μνημεία και του αρχαιολογικού χώρου που έχουν προταθεί να ενταχθούν στο συγκεκριμένο κατάλογο. Έχουμε κάνει υπηρεσιακέ συναντήσει και σήμερα βρισκόμαστε εδώ στην περιφέρεια της Κρήτης προκειμένου να συντονίσουμε από κοινού τις ενέργειές μας. Η κυρία Μενδώνη και ενός τελέχη του Υπουργείου βρίσκονται ήδη στην Κρήτη εν αναμονή της άφηξης στο νησί και των εμπειρογνωμόνων που οι πληροφορίες αναφέρουν ότι θα ξεκινήσουν από το ανάκτορο των Μαλίων το έργο τους στις 16 Σεπτεμβρίου σε ανακοίνωσή της σήμερα Ανέφερε ότι το έργο της αναδιαμόρφωσης της εισόδου στον αρχαιολογικό χώρο της Κνωσού, που θα εξελιχθεί σε δύο φάσεις, και είναι προϋπολογισμού 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, αποτελεί προτεραιότητα για το Υπουργείο. Στόχος μας είναι η συνολική αναμόρφωση της ευρύτερης περιοχής και η ενίσχυση της εμπειρίας της επίσκεψης στο χώρο, όπως αρμόζει στην αρχαιολογική και ιστορική αξία του συγκεκριμένου ανακτόρου. Αυτή τη στιγμή ελέγχουμε όλους τους χώρους. Αυτά δείτε μετά μέσα είναι όλα τα επιστικά μας στελέχη και οι διευθυντές των κεντρικών διευθύνσεων που σα ανέφερα και όλοι οι απαραίτητες του Υπουργείου και τη Περιφέρεια και του Δήμου, αντιπεριφερειάρχη και αντιδήμαρχη, προκειμένου να έχουμε τον καλύτερο συντονισμό. Συνεχίζουμε, προσπαθούμε και κάνουμε το καλύτερο που μπορούμε. Στη διάρκεια τη σύσκεψη που έγινε στην Περιφέρεια, εκτό από το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου, παραβρέθηκε ο Περιφερειάρχη Κρήτη και ο Δήμαρχο Ηρακλείου, σημειώνοντα ότι μέσω τη συνέργεια αυτό ο μεγάλο στόχο είναι εφικτό και μάλιστα εντό του χρονοδιαγράμματο που έχει τεθεί. Είναι μια προσπάθεια που έχει ξεκινήσει πριν από πέντε χρόνια με χρηματοδότηση της Περιφέρειας Κρήτης και του Υπουργείου Πολιτισμού, για να μπορούμε να έχουμε το καλύτερο αποτέλεσμα. Η συνεργασία, η συνέργεια, η συμπόρεση μεταξύ μας είναι ό,τι καλύτερο. Ο α, Δήμος Ηρακλείου επικεντρώνει α, την ενέργειά του α, σε ζητήματα του περιβάλλοντα χώρου, βεβαίως, της Κνωσού. Υπάρχουν έργα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη, αυτά τα παρακολουθούμε. Στο επίκεντρο της ίσκεψης, την οποία επίσης συμμετείχαν. Αντιπεριφερειάρχες, ο Αντιδήμαρχο Ηρακλείου Τεχνικών Έργων, στελέχη του Υπουργείου τη Περιφέρειας Κρήτη και του Δήμου, εξετάστηκαν διεξοδικά όσε ενέργειε μέχρι σήμερα έχουν γίνει, αλλά και όσα σχεδιάζονται για το επόμενο χρονικό διάστημα, στη βάση τη προώθηση του αιτήματο για τα μηνοϊκά ανάκτορα και τη Συριακή ένταξή του στα μνημεία τη UNESCO.